Ο υπουργός επικυβέρνησης ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Πεταλωτής έκανε έναν σύντομο σχολιασμό του πολιτικού σκηνικού που επικρατεί στη Ροδόπη, καθώς πλέον δεν απέχει και πολύς καιρός μέχρι η χώρα να μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Μέσω της συχνότητας του ράδιο Χρόνος 87,5 ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Ροδόπη, ενώ συμπλήρωσε ότι ξεκινάμε με μια διαφορετική προοπτική και με διαφορετικές συνθήκες για τις εκλογές που έρχονται. Η Ροδόπη έχει εξαιρετικό πολιτικό δυναμικό και στο ΠΑΣΟΚ για πολλούς λόγους. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι ξεκινάμε πλέον με μια διαφορετική προοπτική και με κάποιες διαφορετικές συνθήκες, ακόμη και εδώ στη Ροδόπη, για τις εκλογές που έρχονται. Επαναλαμβάνω και θεωρώ ότι η Ροδόπη έχει εξαιρετικό πολιτικό δυναμικό και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, που για πολλούς λόγους που ανάγονται από το 2010 με την υποχρεωτική ψήφιση των μνημονίων για να μην πτωχεύσει η χώρα και μετά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ πέφτανε, με αποτέλεσμα ακόμη και μέχρι σήμερα να υπάρχει μια τεράστια μερίδα συμπολιτών μας που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, που πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ, που πιστεύουν ότι η ανάγκη έχει ο τόπος από μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με κοινωνικές ευαισθησίες, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που μένει ακάλυπτη. Αυτή είναι τη μεγάλη μερίδα και της τοπικής κοινωνίας της Ροδόπης. Το ΠΑΣΟΚ άρχισε πλέον και με την νέα ηγεσία και με τις νέες κατευθύνσεις που θα δοθούν και με την ανακοίνωση των τομέων, αλλά και με τα ψηφοδέλτια σιγά σιγά που θα ανακοινώνεται, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα την αναπληρώσει. Ερωτηθείς για το εάν του έχουν προταθεί θέσεις στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, περιορίστηκε στο να πληροφορήσει πως μου έχουν προταθεί κάποιες θέσεις και πως το πολιτικό σύστημα της Ροδόπης έχει ανάγκη από ενίσχυση και ανανέωση και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Γίνονται διάφορες συζητήσεις και για τα ψηφοδέλτια. Κάποιες ξέρω και κάποιες δεν γνωρίζω. Γίνονται συζητήσεις για τους τομείς που θα έχουμε σύντομα, όπου θα κληθούμε όλοι να συνεισφέρουμε και να ενισχύσουμε τον τόπο μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σας προτάθηκε κάτι δηλαδή? Λέτε γίνονται, τα έχουμε όλα σε όριστο χρόνο. Δεν σας προτάθηκε κοιτάξτε, μου έχουν προταθεί κάποιες θέσεις. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση, γιατί δεν είναι θέμα απλής αποδοχής μιας πρότασης. Εκείνο που μπορώ να πω, και θα φανούν αυτά όταν θα αρχίσουν να κοινώνονται, είναι ότι η Ροδόπη έχει ενίσχυση, το πολιτικό σύστημα της Ροδόπης έχει ανάγκη από ενίσχυση, και δεν αφορά μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αφορά και στα άλλα κόμματα. Χρειάζεται και ανανέωση, χρειάζονται και νέες δυνάμεις και παλιότερες να συμπλέξουν, και τουλάχιστον στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως φαίνεται και από την λειτουργία της νομαρχιακής εδώ πέρα, αλλά κυρίως από τη μεγάλη μερίδα του κόσμου που δεν εκφράζεται εκλογικά και κομματικά ακόμη, έχει πολύ μεγάλο έδαφος για να το αναπτύξει.